Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ παρέα στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Σμύρνης για ένα ακόμη απόγευμα Δευτέρας, σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Είναι η δεύτερη μας εκπομπή για την νέα σεζόν. Ο Ανδρέας Λεκάκης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, του ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Σμύρνης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάει μία ακόμη εβδομάδα πολύ ενδιαφέρουσα από αθλητικής πλευράς, καθώς μην ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα ρίχνονται στο ποδόσφαιρο και στη μάχη την ευρωπαϊκή δύο από τις τρεις ομάδες μας, τα ευρωπαϊκά κύπελλα, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, για την πρώτη αγωνιστική του νέου φορμάτ του Europa League. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρεμιέρα του ανανεωμένου Champions League, θα μιλήσουμε λίγο και για τα παιχνίδια αυτά. Και φυσικά προερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση, όπου είχαμε την διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Είχαμε δράση στα ξένα πρωταθλήματα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και σιγά σιγά ζεσταίνονται και τα υπόλοιπα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τα παιχνίδια που έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο και θα μιλήσουμε λίγο και για τα παιχνίδια τα πολύ σημαντικά που έρχονται για τις ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτήν την εβδομάδα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να πούμε πως είχαμε μια πέμπτη αγωνιστική, όπου η αλήθεια είναι πως οι διεκδικητές του τίτλου, οι τρεις από τους τέσσερις, δυσκολεύτηκαν αρκετά, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν και αυτός που άνοιξε το χώρο της αγωνιστικής αυτής, δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από το Πανθεσσαλικό και τον Βόλο, νικώντας με 4-1, νικώντας εύκολα, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τον Μουργ από την Άσπρη Βούλα, με πέναλτι δηλαδή, τον Σβάμπ από την Άσπρη Βούλα με πέναλτι, τον Μουργ, τον Τάισον και τον Τσάλοφ, ο οποίος έβαλε και αυτός το όνομά του στη λίστα με τους σκόρερ στο 89. Είχε μειώσει 1-2 ο Μεντιέτα για τον Βόλο. Άλλη ομάδα του Ρεζουάν Λουτσέσκου πέρασε πολύ εύκολα από το Θεσσαλικό γήπεδο και δεσπόζει πλέον στην κορυφή. Αναμφισβήτητα ήταν μια από τις κερδισμένες της αγωνιστικής, και αυτό γιατί και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχασαν βαθμούς. Στο ντέρμπι που ξεχώριζε αυτή την αγωνιστική, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Άρης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη στο πρωτάθλημα. Γενικότερα το κλίμα στον Ολυμπιακό δεν ήταν το καλύτερο δυνατό μετά την ισοπαλία, την λευκή ισοπαλία εντός έδρας που παραχώρησε στον Πανετολικό, στο Γιώργος Καραϊσκάκη, στην περασμένη αγωνιστική. Και φυσικά ήρθε να βυθίσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην εσωστρέφεια η ήττα αυτή από τον Άρη στο πολύ δυνατό παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Μανού Γκαρσία, και πριν λήξει το ημίχρονο ήταν το σκορ στο 2-0, καθώς σκόραρε και ο πρώτος σκόρερος του πρωταθλήματος, ο Λορέν Μωρόν. Το μόνο που κατάφερε ο Ολυμπιακός ήταν να μειώσει, να βάλει το γκολ της τιμής πολύ αργά για να μπορέσει να αντιδράσει στη συνέχεια, στο 96, στο 6ο λεπτό, καθυστερήσαν δηλαδή με τον πρώτο του σκόρερ πέρσι, τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φανέρωσε ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα με το παιχνίδι με τον Πανετολικό και τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ που έχει δείξει να έχει από την αρχή της σεζόν. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για αυτό το έλλειμμα που έχει ο Ολυμπιακός στην δημιουργία, στο να φτιάξει εύκολα φάσεις, το να κάνουν οι παίκτες του το απρόβλεπτο. Είχαμε μιλήσει πολύ κιόλας και για εκείνο το παιχνίδι με τον Πανετολικό, που είχαν γίνει πάρα πολλές σέντρες, που ήταν ένα ρεκόρ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι μόνο στο ελληνικό, σύμφωνα και με την όπτα της στατιστική υπηρεσία. Δεν βελτιώθηκαν τα πράγματα στο Κλεάνθης Βικελίδης, και ήταν και ένα παιχνίδι και πολύ μεγαλύτερης δυσκολίας σε σχέση με αυτό κόντρα στον Πανετολικό. Και μοιραία ήρθε η ήττα από τον Άρη, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ πιο ψυχωμένος, θα λέγαμε, και πιο αποφασισμένος να πάρει την νίκη αυτήν. Ο Ολυμπιακός με την ήττα αυτή και σε συνδυασμό με το πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Πανθεσσαλικό
έμεινε στο μείον 3 από την κορυφή, ήδη από την πέμπτη αγωνιστική. Και υπάρχει σίγουρα πολύ μεγάλος προβληματισμός ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν στο στρατόπεδο των Ερυθρολεύκων. Από εκεί και πέρα, ο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Αγρίνιο, Λεβαδιακός Όφη και αυτή ισόπαλοι 1-1 στην Λιβαδιά, με τον Όφη να σκοράρει στο 94 με τον Λαμπρόπουλο. Ο Ατρόμητος πέτυχε 4 γκολ απέναντι στην Λαμία, με 4 διαφορετικούς σκόρερ, τον Καρλίτος, τον Μπάκου, τον Φανφέρτ και τον Αθανασίου, και συνεχίζει, θα λέγαμε, τις υψηλές πτήσεις, γιατί ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη αυτή του Ατρομήτου και δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Έφτασε τους 8 βαθμούς και είναι στην 5η θέση με τη νίκη αυτή. Και πάμε λίγο να δούμε τι έκαναν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι που έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρει, καθώς δεν έχει αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο φυσικά τη σεζόν. Δυσκολεύτηκε πολύ στο άδειο ΆΚΑ κόντρα στον Πανσεραϊκό και χρειάστηκαν δύο εμπνεύσεις από τον Φίλιπ Τζούρισιτς, έναν αρκετά ποιοτικό ποδοσφαιριστή που έδειξε και στο παιχνίδι με την ομάδα των Σερών ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, για να πάρει τελικά το τρίποντο. Γιατί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μόλις το 10 με τον Τετέ, εκεί με το γύρισμα του Μλαντένοβιτς από τα αριστερά και το τελείωμα από κοντά του Βραζιλιάνου ακραίου. Είδε τον Μπετανκόρ του Πανσεραϊκού να ισοφαρίζει με μια ωραία κεφαλιά 5 λεπτά μόλις αργότερα. Και μέχρι το 80, το 81 που σκόραρε ο Τζούρισιτς, οι δύο ομάδες είχαν κολλήσει στην ισοπαλία στο 1-1. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι με τα προηγούμενα αποτελέσματα που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός, τη δύσκολη νίκη κόντρα στον Λεβαδιακό, την ήττα από τον Αστέρα, θυμίζω ότι ήρθε ισόπαλος στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που εντάξει έτσι κι αλλιώς ήταν ντέρμπι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολυτέλεια για απώλειες βαθμών, και φυσικά και την ισοπαλία με την Καλυθέα το 2-2 στο Λεωφόρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για στραβοπάτημα και κόντρα στον Πανσεραϊκό, που αυτή τη στιγμή είναι ουραγός της βαθμολογίας. Αλλά ο Τζούρισιτς έσωσε την παρτίδα με δύο ωραία γκολ. Ειδικά το δεύτερο γκολ είναι πραγματικά εξαιρετικό από τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Από τα καλύτερα σίγουρα που νομίζω θα υπάρχουν στο μενού αυτής της χρονιάς στην Super League. Και έτσι έφτασε και ο Παναθηναϊκός στους 8 βαθμούς με αυτή τη δύσκολη νίκη κοντρά στα λιοντάρια των Σερών, και ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή με 4 ομάδες. Με τον Ατρόμητο που είπαμε προηγουμένως ότι είναι και αυτός στους 8, με τον Άρη που νίκησε τον Ολυμπιακό, με τον Όφη αυτές οι 4 ομάδες ισοβαθμούν. Ισοβαθμούν με 3 ομάδες ο Παναθηναϊκός. Οι 4 αυτές ομάδες, Όφη, Ατρόμητος, Άρης και Παναθηναϊκός, είναι στους 8. Και στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε αυτή την πέμπτη αγωνιστική, είχαμε την ΑΕΚ να μένει στο 0 το γήπεδο του Λεωφόρου κόντρα στην Καλυθέα. Η Καλυθέα γενικότερα μπορούμε να πούμε πως ήδη σε αυτές τις λίγες αγωνιστικές που έχουμε παίξει έχει αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μπορεί να μην είναι αρκετά ψηλά στην βαθμολογία, είναι στην 11η θέση και έχει 4 βαθμούς, αλλά σε 5 παιχνίδια στην Super League έχει 4 ισοπαλίες και έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Από τον Ολυμπιακό έχασε δύσκολα στο Καραϊσκάκι με 2-1. Θυμάστε το παιχνίδι αυτό, δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός να επικρατήσει τις νεοφώτες της ομάδας. Με τον Παναθηναϊκό ήρθε ισόπαλη 2-2 σε ένα παιχνίδι πραγματικά που ήταν πολύ χορταστικό και η Καλυθέα έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και είχε πολλές τελικές προσπάθειες και θα μπορούσε άνετα να είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έμεινε στο 0. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΚ είχε 18 τελικές, περισσότερες βέβαια εκτός εστίας, και δεν μπόρεσε να λύσει το γόρτιο δεσμό και να νικήσει την ομάδα του Ντονάτη. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον να δούμε την Καλυθέα και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί εάν μπορεί να δυσκολεύει τόσο τους μεγάλους του πρωταθλήματος, τότε σίγουρα αυτή η ομάδα έχει να μας δείξει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες. Θα περιμένουμε να δούμε λίγο και αν θα έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου η Καλυθέα. Πάντως φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να χτιστεί εκεί. Ήδη
από πέρσι φάνηκε αυτό, όταν η Athens Καλυθέα, όπως λέγεται πλέον, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο από τη Super League 2 στην Super League 1 την περσινή σεζόν. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, και εκεί φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα, αυτή ήταν η δεύτερη ισοπαλία της στο πρωτάθλημα. Είχε φέρει ισοπαλία και με τη Λαμία στο ξεκίνημα. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, αλλά έχει ήδη δύο γκέλες. Σίγουρα μια ισοπαλία με τη Λαμία και μια ισοπαλία με την Καλυθέα για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με 11 βαθμούς, μόνη δεύτερη στο πλην 2 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά σίγουρα στην ένωση που είχε και αρκετούς τραυματισμούς ενώπιση του παιχνιδιού με την Καλυθέα, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να ανεβάσουν την απόδοση. Ψάχνει ο Αλμέιδα, έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ πλέον στη διάθεσή του. Ψάχνει να βρει τη φόρμουλα, να τους χωρέσει όλους και να βρει η ΑΕΚ τα κατάλληλα πατήματα και την κατάλληλη συνταγή για να θυμίσει κάτι από την προπέρσινη ΑΕΚ, όπου είχε εντυπωσιάσει με τον τρόπο παιχνιδιού της. Την περασμένη εβδομάδα η ΑΕΚ τράβηξε πάνω της και όλα τα φώτα μεταγραφικά, καθώς έκανε δικό της τον Αντώνη Μαρσιάλ, τον πρώην πλέον ποδοσφαιριστή της Manchester United. Από πλευράς ονόματος πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει σίγουρα να παίξουν μπάλα στην χώρα μας. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία, 28 στα 29, ο Μαρσιάλ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια, όταν πήρε μεταγραφή από τη Μονακό στη Manchester United για περίπου 50 εκατομμύρια συν bonus, το 2015 θεωρούνταν ένα wonder kid, ένα από τα ανερχόμενα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ποιότητά του είναι αδιαφεσβήτητη, αλλά υπάρχουν σίγουρα αρκετοί ενδιασμοί στην περίπτωση του Μαρσιάλ, και νομίζω το γεγονός ότι είχαμε φτάσει μέσα Σεπτέμβρη και δεν είχε βρει ομάδα για να αγωνιστεί, λέει πολλά. Μακάρι να, στην χώρα μας να βρει τα πατήματά του ξανά, και θα προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΚ αν το κάνει αυτό, και σίγουρα θα προσδώσει και άλλη έγκλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μαρσιάλ έκατσε 9 χρόνια στο Old Trafford, στην Manchester United, από το 2015 μέχρι το 2024. Είχε κάποιες καλές περιόδους στην United. Η καλύτερη του σεζόν ήταν η σεζόν 19-20, όταν την ολοκλήρωσε, αν δεν κάνω λάθος, τα θυμάμαι από μνήμης, δεν τα βλέπω κάπου τώρα αυτή τη στιγμή, με 17 γκολ. Είχε κάποιες εκλάμψεις σε κάποια σημεία στη διάρκεια αυτών των 9 χρόνων που έμεινε στη Manchester United, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Τα τελευταία χρόνια δεν υπολογιζόταν και σοβαρά από τους προπονητές του. Γενικότερα, με βάση τα όσα λέγονται για αυτόν, βγάζει προς τα έξω ένα λίγο ράθυμο στυλ, και υπάρχει μια γενική άποψη για τον Μαρσιάλ ότι εάν είχε περισσότερη διάθεση και ο ίδιος να δουλέψει, να προπονηθεί και να καλλιεργήσει το ταλέντο που έτσι κι αλλιώς έχει, θα είχε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα στην καριέρα του και θα είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανε αυτό. Ξαναλέω όμως ότι δεν τον πήραν τα χρόνια. Είναι ακόμη στα 29, είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, και αν βρει στην ΑΕΚ ένα περιβάλλον που να τον εμπνεύσει, που να μπορέσει να δουλέψει, που να τον στηρίξει, που να έχει υπομονή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από μια μεγάλη αγωνιστική απραξία. Ξαναλέω, δεν είχε ομάδα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε μπορεί η ΑΕΚ να πάρει πράγματα από αυτόν. Η ΑΕΚ έχει πάρει και τον Πιερό, θυμάστε που τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κράτησε και τον Λιβάη Γκαρσία, που βέβαια συνεχίζει και βγάζει τραυματισμούς στο ρόστερ. Και έχει αυτή τη στιγμή ένα έμψυχο δυναμικό που είναι πάρα πολύ γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Δεν έχει ευρωπαϊκές συμμετοχές. Ο Αλμέιδα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να χωρέσει όλους αυτούς μόνο μέσα στα μάτς του πρωταθλήματος και φυσικά του κυπέλου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για την ΑΕΚ. Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον πάντως, γιατί είχε έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό, και η προσθήκη του Μαρσιάλ ανεβάζει κι άλλο τον πύχη των προσδοκιών. Έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο ο Μαρσιάλ από χιλιάδες φίλους του ΣΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω αυτό ήταν και λίγο πολύ αναμενόμενο. Ήταν μια σπουδαία μεταγραφή. Και νομίζω ότι
Ακόμα κι αν οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων προσπάθησαν μέσω των social media κτλ. Να υποβαθμίσουν την κίνηση αυτή, δεν πιστεύω δεν το εννοούσαν και απόλυτα. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε ομάδα ελληνική και αν πήγαινε ο Μαρσιάλ, το ίδιο θα είχαμε. Θα είχαμε μεγάλο κύμα ενθουσιασμού, είτε και στον Ολυμπιακό, είτε και στον ΠΑΟΚ, είτε και στον Παναθηναϊκό. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο όνομα, μια πολύ σπουδαία προσθήκη. Τώρα, εάν θα καταφέρει, ξαναλέω, να δουλέψει, να ξαναβρει το χαμένο του εαυτό, μένει να το δούμε. Πάντως για το επίπεδο της Ελλάδας, ο Μαρσιάλ είναι μια πολυτέλεια. Φυσικά αυτό δεν χωράει η αμφιβολία. Λοιπόν, είπαμε και τη βαθμολογία. Τώρα πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην έκτη αγωνιστική όσον αφορά την Super League που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 30 του μήνα. Βόλος Καλυθέα, Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός το Σάββατο, Όφη Πανετολικός, Ολυμπιακός Ατρόμητος, ΠΑΟ Κάρης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή και Λαμία Πανσεραϊκός τη Δευτέρα. Καταλαβαίνετε ότι την ερχόμενη Κυριακή ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο, αυξάνεται η κρισιμότητα των παιχνιδιών. Έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι, ντέρμπι συμπολιτών, ντέρμπι Θεσσαλονίκης και το αθηναϊκό ντέρμπι. Και έτσι ρευστά που είναι τα πράγματα στη βαθμολογία, άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Τα μάτσα αυτά έχουν γίνει αρκετά κρίσιμα. Και ιδιαίτερα νομίζω το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι και για τις δύο ομάδες ένας, δεν το πούμε τελικό γιατί ακόμα είμαστε νωρίς στη σεζόν, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί και η ΑΕΚ, ξαναλέω, ψάχνει να βρει τα πατήματά της, δεν ήταν το ιδανικό και το τελευταίο αποτέλεσμα, η Λευκή Ισοπαλία με την Καλυθέα, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι συνεχώς υποπίεση, έσωσε για την ώρα τη δουλειά του με το γεγονός ότι δεν έχασε στην Τούμπα με τη Λευκή Ισοπαλία που πήρε από τον ΠΑΟΚ, από το γεγονός ότι ο Τζούρισιτς ανέλαβε δράση και έβαλε δύο γκολ κόντρα στον Πανσεραϊκό, αλλά τα παιχνίδια τα κρίσιμα συνεχίζονται και φυσικά πολλά αναμένεται να κρυθούν και στη Φιλαδέλφια στο μάτς με την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γιατί έχουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες ειδησούλες που αφορούν τραυματισμούς κυρίως σοβαρούς σημαντικών παιχτών δυστυχώς ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν. Πάμε λίγο στην Αγγλία όπου εκεί ξεχώριζε το ντέρμπι ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, τους δύο διεκδικητές του τίτλου την τελευταία διετία, τη Manchester City και την Arsenal. Ήταν ένα ντέρμπι που τα είχε όλα. Είχε και ωραία γκολ, είχε και ένταση αρκετή, είχε και αποβολή του Τροσάρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα εκεί στο τέλος του ημιχρόνου. Είχε και ανατροπές. Η City άνοιξε το σκορ με τον Χάλαντ, ο οποίος έβαλε το 10ο του τέρμα ήδη στην Premier League και 100 σε 105 συμμετοχές με την Manchester City. Πραγματικά τρομακτικά νούμερα. Έχει ξεκινήσει αφιονισμένος για ακόμη μια χρονιά ο Νορβηγός striker. Είδαμε την Arsenal να γυρίζει το παιχνίδι αυτό με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ του Καλαφιόρη αλλά και την κεφαλιά εκείνη του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και είδαμε την City
Παρά το γεγονός πως είχε πέσει πάνω στο τείχος ράγια, είναι σε τρομερή φόρμα ο Ισπανός goalkeeper της Arsenal αυτή την περίοδο. Είχε και μια εντυπωσιακή διπλή απόκρουση πέναλτι στο παιχνίδι με την Αταλάντα μεσοβδόμαδα στο Champions League. Κατάφερε τελικά η City στο 98 με τον Stones να σώσει την παρτίδα, να ισοφαρίσει, να κρατήσει το αίτητο και να στερήσει από την Arsenal μια τεράστια νίκη μέσα στο Etihad, ένα τεράστιο διπλό που θα ήταν νομίζω και μια μεγάλη δήλωση πως τη φετινή σεζόν όντως η Arsenal μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που έτσι κι αλλιώς το λέμε, μπορεί σίγουρα να το κάνει αυτό, αλλά διαφορετικά θα ήταν αν είχε φύγει η νικήτρια από το Manchester. Τα άσχημα νέα για τη City και για την Εθνική Ισπανίας είναι ότι ο Ρόντρι που έφυγε τραυματίας από το γήπεδο μάλλον χάνει την σεζόν ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της, γιατί όπως διαβάζω τώρα εδώ σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Marca έχει υποστήριξη χιαστού σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό, είναι ένας τραυματισμός που έρχεται να προστεθεί σε αρκετούς σοβαρούς που έχουν πλήξει τις ομάδες ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν. Είμαστε ακόμη στον Σεπτέμβριο. Μιλάμε για ένα παίκτη φυσικά ο οποίος είναι μέσα στις συζητήσεις ακόμα για την κατάξυση της χρυσής μπάλας για τη σεζόν 23-24. Είναι το καλύτερο εξάρι αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι μετοχές του ήταν στα ύψη. Και έρχεται αυτή η μεγάλη ατυχία σε αυτό το σημείο της σεζόν για τον Ρόντρι. Λοιπόν, και φυσικά είναι και ένα μεγάλο πλήγμα για τη Manchester City και ότι αυτό συνεπάγεται για τους στόχους της την φετινή σεζόν. Νομίζω για ένα διάστημα μεγάλο η City δεν έχανε την είσοδο του Ρόντρι, με την παρουσία του Ρόντρι μέσα στο γήπεδο, μέσα στην δεκάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στην Premier League είχαμε μια εμφατική νίκη της Chelsea με 3-0 κόντρα στην West Ham στο Λονδίνο, στον Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, με 2 γκολ του Nicholas Jackson που έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καυτός την χρονιά ως ένα γαλλέζος striker της Chelsea. Είχαμε τη νίκη 3-0 της Liverpool επί της Bournemouth με 2 γκολ του Luis Diaz που και αυτός είναι πολύ φορμαρισμένος στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Η United κόλλησε στο 0 με την Crystal Palace. Η Villa ανοίξε με 3-1 τη Wolves και είναι ψηλά στην βαθμολογία. Σκόραρε ξανά ο Ντουράν και αυτό σε τρομερή φόρμα. Και η Tottenham νίκησε με 3-1 την Bradford και σκόραρε για πρώτη φορά και ο Ντομινίκ Σολάνκε, για τον οποίο έβγαλε πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια από τα ταμεία της Tottenham το καλοκαίρι για να αποκτήσει ένα κανονικό center for μετά τον Harry Kane. Λοιπόν, στη βαθμολογία παραμένει πρώτη η City με 13 βαθμούς. Την έχει πλησιάσει βέβαια στον πόντο η Liverpool με την τέταρτη νίκη σε 5 αγώνες που πήρε. Η Liverpool έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά είχε αυτή την αναποδιά με την εντός έδρας ήττα από την Nottingham Forest, που είναι αίτητη μέχρι στιγμής στην Premier League. Μόνο η Forest, η Arsenal, η City και η Brighton είναι αίτητες ομάδες στην Premier League. Η Villa είναι και αυτή στους 12 βαθμούς, η Arsenal στους 11. Την πεντάδα κλείνουν η Chelsea μαζί με τη Newcastle που έχουν 10 βαθμούς. Η Newcastle ιτήθηκε με 3-1 στο Craven Cottage από την Fulham. Πάμε σε έναν άλλον σοβαρό τραυματισμό, αυτόν του Ter Stegen, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στο γόνατό του στο match της Villarreal με την Barcelona την ώρα μιας προσγείωσης, πάνω που είχε πιάσει την μπάλα σε ένα κόρνο, είχε κάνει έξω, είχε πιάσει την μπάλα. Ter Stegen, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα μείνει εκτός για 7 με 8 μήνες, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα φυσικά. Εννοείται ότι τη σεζόν τη χάνει και θα γυρίσει γύρω στον Απρίλιο-Μάιο, οπότε η Μπαρτσελώνα θα πρέπει να πορευθεί χωρίς τον βασικό της goalkeeper στην σεζόν, όπως αναγκάστηκε να πορευτεί η Real πέρσι, που έχασε νωρίς με ρήξη χιαστού τον Τιμπό Κουρτουά, Αύγουστο μήνα, με τη διαφορά ότι η Real είχε τον Λούνιν σαν backup του Κουρτουά, που την έβγαλε αυτοπρόσωπη μέχρι να γυρίσει ο Βέλγος εκεί προς το τέλος της σεζόν. Η Μπαρτσελόνα τώρα έχει δεύτερο τερματοφύλακα του Νιάκη Πένια, και
σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της ψάχνονται στην αγορά των ελεύθερων, που ακόμη δεν έχει λήξει προθεσμία για απόψεις ελεύθερων παικτών, να δουν τι υπάρχει σε αυτή την αγορά από τερματοφύλακες. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορείς να πεις πως είναι ένας τερματοφύλακας αντάξιος του μεγέθους της Μπαρτσελώνα για να αποκτήσει η Μπαρτσελώνα, εκτός ίσως από τον Κέιλορ Νάβας που ακόμη δεν έχει ομάδα, πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ. Θα δούμε αν θα καταφύγει σε μια λύση ελεύθερου παίκτη Μπαρτσελώνα ή αν θα πάει με τον Νιάκη Πένια μέχρι τουλάχιστον το χειμώνα, μέχρι το Γενάρη, όπου θα ανοίξουν πάλι οι μεταγραφές. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Μπαρτσελώνα, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Η Μπαρτσελώνα πραγματικά έχει αφήσει με ανοιχτό το στόμα τους πάντες στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει με 6 στα 6, έχει 18 βαθμούς και έχει πάρει και κάποια δύσκολα παιχνίδια. Αυτό με τη Βιγιαρεάλ, ας πούμε, στο Θεράμικα, ήταν πολύ δύσκολο μάτς, γιατί και η Βιγιαρεάλ έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Ισπανία. Εκείνο ότι σκοράρει και καταρρυπάς η Μπαρτσελώνα. Έχει 22 γκολ στα πρώτα της 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και αν δεν ήταν και εκείνη η ήττα μεσοβδόμαδα για την Πρεμιέρα του Champions League από την Μονακό στο Louis D, τότε θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά αψεγάδιαστη η κίνηση της Μπάρτσα στην σεζόν. Έχει 22 γκολ σε 6 μάτς στη La Liga και έχει τον Λεβαντόφσκι με 6 γκολ ήδη πρώτο σκορ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, με 5 γκολ το Ραφίνια, ο οποίος είναι πραγματικά αγνώριστος προς το καλύτερο την φετινή χρονιά και δείχνει να του πηγαίνει πάρα πολύ αυτός ο νέος ρόλος που έχει ετοιμάσει για αυτόν ο Hansi Flick, πίσω από τον Λεβαντόφσκι, πίσω από τον Center Forward δηλαδή. Και έχει 3 γκολ ο Γιαμάλ και 3 γκολ ο Όλμο, ο οποίος και αυτός είναι από τους άτυπους στην Μπαρτσελώνα. Με το που μπήκε και έδειξε να κουμπώνει αμέσως και έβαλε και 3 γκολ, τραυματίστηκε, βέβαια πολύ πιο ασήμαντος ο δικός του τραυματισμός σε σχέση με αυτόν του Ter Stegen. Σε λίγες εβδομάδες θα επιστρέψει ο Όλμο. Και πάνω που λέγαμε για το Γιαμάλ, ο πιτσιρικάς στην Μπαρτσελώνα που είναι 17, ούτε καν 18, ούτε καν έχει ενηλικιωθεί, έχει 3 γκολ και 5 assist ήδη στο πρωτάθλημα. Μιλάμε για νούμερα, ειδικά για παίχτη 17 χρονών, τρομερά. Και το φοβερό είναι ότι η Μπαρτσελώνα, επειδή γενικότερα ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, πέρσι έχασε με ρήξη υγειαστού, θυμίζω τον Γκάβι, έχασε και τον Μπερνάλ, τον πιτσιρικά, που ήταν πολύ καλός σε αυτά τα πρώτα μάτς και στην pre-season στο κέντρο. Είναι φοβερό το ότι κυρίως στηρίζεται σε πιτσιρίκια και οι μόνοι έμπειροι παίχτες που είχε ήταν ο Ter Stegen, που τώρα τραυματίστηκε, είναι ο Λεβαντόφσκι, ο Ραφίνια. Είναι ελάχιστοι δηλαδή οι έμπειροι, οι πολύ έμπειροι παίχτες της Μπαρτσελώνα. Και παρόλα αυτά, ο Φλικ έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα εξαιρετικό σύνολο που παίζει πολύ ωραία μπάλα, φορταστική μπάλα, παρά και τα όποια προβλήματα, τα οικονομικά που ταλαιπωρούν την Μπαρτσελώνα, που δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές, πήρε μόνο τον Όλμο το καλοκαίρι κτλ. Και σκοράρει λοιπόν και πάρα πολύ. Και αυτό με τον Ter Stegen είναι πραγματικά μεγάλη ατυχία και για τον Γερμανό, γιατί είναι μεγάλη του ευκαιρία πλέον που αποσύρθηκε και ο Νόιερ να καθιερωθεί στην εθνική Γερμανία σε επιτέλους ως το νούμερο 1 της Nationalmannschaft. Ήδη έπαιξε τα πρώτα του μάτς στην Nations League ως πλέον το αναδιαφυσβήτητο το νούμερο 1 της εθνικής, γιατί τόσο καιρό ήταν σε σκιά του Νόιερ και λογικό είναι. Και πάνω που συνέβαιναν όλα αυτά, ήρθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός και θα χάσει τη χρονιά. Θα δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό την Μπαρτσελώνα. Αλλιώτικη και σίγουρα η Μπαρτσελώνα με Ter Stegen, αλλιώτικη χωρίς τον Ter Stegen. Θα δούμε αν θα πάρει και τον τερματοφύλακα. Πάντως, δεσπόζει στην κορυφή του Ισπανικού Πρωταθλήματος με 18 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ρεάλ στο μείον 4 στους 14. Ρεάλ που πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στην Εσπανιόλ. Ζορίστηκε λίγο γιατί η ομάδα της Βαρκελόνης προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Κουρτουά. Αλλά απάντησε γρήγορα η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Καρβαχάλη, σοφάρισε και ο παράγοντας σεξ σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Βινίσιος που μπήκε ως αλλαγή και πραγματικά ο Βραζιλιάνος μπαίνοντας άλλαξε όλη την εικόνα της Ρεάλ και την μοίρα αυτού του αγώνα. Έδωσε μια φοβερή assist με το εξωτερικό φάλτσο στον Ροντρίγκο στο 75 λεπτό, σκόραρε παίρνοντας την μπάλα από assist του Εμπαπέ στο 78. Και το κερασάκι του το έβαλε ο Μπαπέ με πέναλτι που κέρδισε ο Έντρικ. Μπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 4 γκολ στην σεζόν στην Ισπανία.
Τα τρία είναι με πέναλτι. Ένα έχει βάλει σε κανονική ροή αγώνα με την Betis. Το πρώτο από τα δύο που βάλε με την Betis. Γενικότερα έχει 6 με την Real. Έχει βάλει και 2 στην Ευρώπη. Ένα στον Ευρωπαϊκό Super Cup με την Αταλάντα στον τεμπούτο του με τη Real. Και ένα στην Premier Champions League με την Στουτγκάρδη στον τεμπούτο του στο Champions League με την νέα του ομάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης στην Ισπανία και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι δεν δείχνει ακόμη να έχει προσαρμοστεί 100% στον τρόπο παιχνιδιού της Real και το γεγονός ότι ο Αντσελότη ψάχνει να βρει την κατάλληλη συνταγή να χωρέσει όλους αυτούς τους αστέρες της Real και ταλαιπωρείται πάρα πολύ σίγουρα και από την αποχώρηση από την εργοδράση του Τόνι Κρός. Η πεποίθηση που υπάρχει γενικότερα είναι πως η Real θα το βρει το δρόμο της αργά ή γρήγορα. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι παίχτες πρωτοκλασάτε της Real Madrid καλά-καλά δεν έκαναν προετοιμασία. Τέλη Ιουλίου ενσωματώθηκαν, αν θυμάμαι σωστά, για κάποια παιχνίδια στην Αμερική οι Βραζιλιάνοι, ο Βινίσιους, ο Ροντρίγκο και ο Μιλιτάο δηλαδή και ο Έντρικ. Ο Εμπαπέ μπήκε στις προπονήσεις 9 Αυγούστου, γιατί υπήρχε και το Euro και είχαν άδειες οι παίχτες, το Euro και το Copa America, και ο Μπέλιχαμ εκεί τον Αύγουστο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, γιατί η έλευση του Εμπαπέ, μιας τόσο μεγάλης μεταγραφής, έφερε πολλά νέα δεδομένα στην Real, σίγουρα. Χωρίς να έχει δουλέψει και ο προπονητής με τους παίχτες, με όλους τους παίχτες που θέλει να έχει στη διάθεσή του το καλοκαίρι. Επομένως, η Real ουσιαστικά ψάχνεται τώρα μέσα στην έναρξη της σεζόν, μέσα στην διάρκεια της σεζόν. Και πάλι καλά για τη Real, που ενώ δεν πείθει και ιδιαίτερα με την απόδοσή της, και αυτό είναι εμφανές και από την εικόνα που βγάζει στο χορτάρι, καταφέρει να παίρνει νίκες. Δηλαδή, με εξαίρεση τις γκέλες με τη Μαγιόρκα και τη Las Palmas, καταρχάς η Real να πούμε ότι είναι αίτητη, αν δεν κάνω λάθος, 37 ή 38 παιχνίδια στην Ισπανία. Η τελευταία τσίτα είναι τέλη Σεπτέμβρη, ήταν το 23 από την Ατλέτικο, σε ένα ντέρμπι της Μαδρίτης με 3-1. Στην έδρα του Ατλέτικο στο Μετροπολιτάνο. Χάνει πάρα πολύ δύσκολα. Χάνει πάρα πολύ δύσκολα η Real. Και αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, τελευταία σύντα γενικά είναι από την Ατλέτικο και πάλι στο κύπελο πέρσι το Γενάρη. Και αυτό ήταν στην παράταση, αν θυμάμαι σωστά. Και αυτό είναι κέρδος για τη Real. Όταν δεν πείθει να παίρνει αποτελέσματα. Γιατί νίκησε και την Betis, νίκησε και την Sociedad δύσκολα με δύο πέναλτι, νίκησε και την Stuttgart στο Champions League, στο πρώτο μάτς, ενώ η Stuttgart ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και θα μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ ενδεχομένως, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν ήταν και ο Courtois, στην προβληματική άμυνα της Real, και νίκησε και τώρα με ανατροπή την Espanyol. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ισπανικό πρωτάθλημα. Γκέλαρη Ατλέτικο, τρίτη σοπαλία σε 3 παιχνίδια, σε 6 παιχνίδια, έχει μείνει στο μείον 6 από την κορυφή, έμεινε στο 1-1. Με την Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ιταλία είχαμε δύο μεγάλα ντέρμπι. Το ένα δεν θα το θυμόμαστε, έχω εντύπωση, για πολύ καιρό. Ένα άχαρο 0-0 της Juventus με την Νάπολη στο Τωρίνο. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη σοπαλία της Juventus και μάλιστα 0-0 πάλι στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Κάτι που έχει προβληματίσει τους φίλους των Bianconeri. Πάλι καλά που ενδιάμεσα στο Champions League είχαν μια καλή απόδοση και κέρδισαν με 3-1 την Eindhoven στο Allianz Stadium. Και είχαμε και Derby della Mandonina, Inter Milan, Κυριακή βράδυ χθες. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη της Milan. Το τέλος, το 89, με κεφαλιά του Γκάμπια. Μια νίκη που την είχε πολύ ανάγκη η Milan, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά και ήδη ο νέος της προπονητής, ο Φονσέκα, βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση. Η Μίλαν που άνοιξε το σκορ με τον Πούλισικ στο 10, ισοφαρίστηκε από τον fullback της Ίντερ, τον Ντι Μάρκο. Αλλά η Μίλαν βρήκε τελικά γκολ στο 89 με την κεφαλιά του Γκάμπια και ενώ είχε χάσει και άλλες καλές ευκαιρίες νωρίτερα. Και είναι μια νίκη που δίνει ανάσα στη Μίλαν, δίνει ανάσα στο Φονσέκα, που συνεχίζει βέβαια να βρίσκεται υπό πίεση και υποκρίση, αλλά όταν νικάς τον μεγάλο σου αντίπαλο τη συμπολίτη Ιντερ και μάλιστα τυπικά εκτός έδρας, σίγουρα παίρνεις μια μεγάλη όθηση, ένα μεγάλο μπόνους για να συνεχίσεις. Ούτε η Ιντερ έχει ξεκινήσει καλά. Πέρσι είναι η πρωταθλήτρια που έκανε περίπατο πέρσι η Ιντερ στην Ιταλία.
Έχει δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, μία ήττα σε πέντε παιχνίδια στην Serie A και είναι στην έκτη θέση, στους 8 βαθμούς, όσο έχει και η Μίλαν. Και γενικότερα στη Serie A καμία ομάδα ακόμη δεν έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Είναι όλες πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε, είναι πρώτη η Τωρίνο αυτή τη στιγμή με 11 βαθμούς. Δεύτερη η Νάπολη με 10. Νάπολη που ξεκίνησε με ήττα, αλλά δείχνει πολύ σταθερή από εκεί και πέρα. Και την έχει βοηθήσει και πάρα πολύ η μεταγραφή του Λουκάκου. 10 έχει Ουντινέζα και είναι η Γιουβέντους με 9, η Έμπολη με 9, Ίντερ και Μίλαν με 8 εκεί στις πρώτες θέσεις. Και είναι σημαντικό που νίκησε και η Ρώμα που δεν είχε μέχρι τώρα νίκη. Νίκησε με 3-0 την Ουντινέζε με γκολ του Ντόβμπικ στο 19, του Ντιμπάλα με πέναλτι και του Μπαλντάντσι στο 70 λεπτό. Μια Ρώμα η οποία άλλαξε προπονητή. Έχει πλέον τεχνικό τον παλιό προπονητή της Τωρίνο, τον Γιούριτς. Δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον Ντάνιελ Ντερόσι, τον θρύλο του συλλόγου. Και ξεκινάει μια νέα εποχή με τον Γιούριτς στον πάγκο. Έφτασε τους 6 βαθμούς με αυτή την νίκη. Λοιπόν, και να περάσουμε λίγο και σε Γερμανία και σε Γαλλία. Στη Γερμανία είχαμε άλλη μια μεγάλη σε έκταση νίκη της Bayern, 0-5 στην έδρα της Werder Bremen. Πήρε τη Werder και τη σήκωσε ο τυφώνας Bayern. Είναι φοβερό, αλλά η Bayern έχει 20 γκολ στα τελευταία 3 μόλις παιχνίδια. Έχει βάλει 6 στην Holstein Kiel. Έβαλε 9 στην Dynamo Zagreb και έσπασε ρεκόρ στο Champions League μεσοβδόμαδα. Και έβαλε και 5 τώρα στην Werder με 2 γκολ του Olise που έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στη νέα ομάδα. 1 γκολ του Μουσιάλα, 1 του Kane και 1 του Gnabry. Το παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν το 4-3 της Leverkusen κόντρα στην Wolfsburg. Με την Wolfsburg να προηγείται 0-1, την Leverkusen να το γυρνάει σε 2-1, να έχουμε ανατροπή στην ανατροπή από 2-1-2-3 για την Wolfsburg, αλλά τη Leverkusen τελικά να νικά με 4-3. Με ποιον άλλο τρόπο μπορείτε να φανταστείτε, όντως με goals καθυστερήσεις, αυτή τη φορά του Boniface, έχει κάνει επιστήμη. Πραγματικά η ομάδα του Αλόνσο το να νικάει στις καθυστερήσεις, να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει στο φινάλε. Πραγματικά είναι φοβερή αυτή η νοοτροπία, αυτό το μέταλλο που έχει χτίσει η Leverkusen, που έχει μεταδώσει ο Αλόνσο, να το πούμε καλύτερα, στη Leverkusen, μια ομάδα που ήταν συνώνυμο της αποτυχίας τα προηγούμενα χρόνια. Την μετέτρεψε σε αίτητη πρωταθλήτρια πέρυσι στην Bundesliga, ανταμπλούχο. Και παραλίγο να ολοκληρώσει και ένα τρέμπλ, αλλά έχασε στον τελικό του Europa League από την Αταλάντα. Το μόνο ψεγάδι της Leverkusen φέτος είναι ότι γνώρισε την ήττα στην δεύτερη αγωνιστική μόλις από την Λειψία με 2-3. Κατά τα άλλα είναι γνωστή Leverkusen, δηλαδή έβαλε 4 γκολ στη Hoffenheim, έβαλε στο Champions League μεσοβδόμαδα 4 γκολ στη Feyenoord, πάρα πολύ εύκολα. Και άλλη μια 4 τώρα, αν και αγχώθηκε πολύ, κόντρα στην Wolfsburg. Και ένα μεγάλο τεστ χαρακτήρα έρχεται το Σάββατο, όπου θα παίξει με την Bayern στο Μόναχο. Όλα τα βλέμματα της Bundesliga, των φίλων της Bundesliga θα είναι εκεί και όχι μόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και για την Bayern είναι τεράστιο παιχνίδι. Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός μιας ομάδας σαν την Bayern δεν αντέχει το να μείνει η ομάδα χωρίς πρωτάθλημα και χωρίς τίτλο γενικότερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έχει ξεκινήσει με 4-4 η Bayern. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται από όλες τις απόψεις. Και μπορούμε επίσης να σταθούμε και στην πεντάρα της Στουτγκάρδης κόντρα στην Ντόρτμουντ. Μια Ντόρτμουντ η οποία εμφάνισε τα γνωστά διαχρονικά της προβλήματα στην άμυνα στο παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη. Γενικότερα η Στουτγκάρδη είναι μια φουλ επιθετική ομάδα. Έχει φτιάξει από πέρσι, είχαμε θαυμάσει το σύνολο του Χένες. Και αν δεν ήταν η φοβερή πορεία της Leverkusen πέρσι, η Στουτγκάρδη θα ήταν αυτή η οποία θα είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα και θα ήταν ευχάριστη έκπληξη της Bundesliga. Εδώ κόντεψε να πάρει αποτέλεσμα και νίκη, μάλιστα όχι απλά αποτέλεσμα, στον Μπερναμπέου κόντρα στην Ρεάλ. Χρειάστηκε τον Κουρτουά να κάνει πόσες και πόσες επεμβάσεις για να σωθεί η Ρεάλ και να πάρει τελικά την νίκη στο τέλος. Αλλά στο μάτς με την Dortmund βρήκε και τα έκανε, βρήκε και την ευκαιρία και ξεδίπλωσε όλες τις επιθετικές της αρετές
φιλοδόρησε τους Βεσφαλούς με 5 τέρματα. Και έτσι έφτασε και στη βαθμολογία. Έχουν και δύο ομάδες από 7 βαθμούς. Το Σάββατο λοιπόν, Bayern Μονάχου, Bayern Leverkusen. 3 βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες. Από νωρίς η Bundesliga στα κόκκινα. Και στη Γαλλία το match της αγωνιστικής ήταν αμφίβολα αυτό που έγινε στο γήπεδο που θα επισκεφτεί ο Ολυμπιακός σε λίγες μέρες. Το Groupama Stadium της Lyon, Lyon-Marseille. Έτσι κι αλλιώς ήταν το match που ξεχώριζε, το derby της αγωνιστικής. Lyon δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Marseille έχει ξεκινήσει ένα project ιδιαίτερα από φέτος. Και πέρσι έκανε καλές μεταγραφές, αλλά ιδιαίτερα από φέτος που είναι αρκετά φιλόδοξο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει στο τέλος της χρονιάς να αφισβητήσει την δεδομένη κυριαρχία της Paris Saint-Germain, αλλά αναφισβήτητα θα το προσπαθήσουν στη Μασαλία. Και έδειξαν και τρομερό μέταλλο οι Μασαλοί στο παιχνίδι με την Lyon. Έμειναν με 10 παίχτες μόλις στο 5 από τον Μπαλέρντι, ο οποίος κατάφερε στα πρώτα 5 λεπτά να φάει 2 κίτρινες κάρτες. Πραγματικά περί κατορθώματος πρόκειται του αμυντικού της Μαρσέιγ. Η Lyon προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Δεν τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε και πέναλτι μάλιστα με τον Λακαζέτ. Το απέκρουσε ο Ρούλιο, τροματοφύλακας της Μαρσέιγ. Σκόραρε στο 53 με τον κεντρικό αμυντικό, τον Τσαλέτα Τσάρ. Κατάφερε πάντως να γυρίσει το σκορ σε 1-2 η Μαρσέιγ με δύο αντεπιθέσεις με τον Λιρόλα και τον Γκαρσία. Και εκεί που η Λιόν στο 93 μάλιστα έδειχνε να σώζει την παρτίδα και να βάζει ένα buzzer beater με τον Σερκί, εκεί αμέσως μετά τη σέντρα κατάφερε η Μαρσέιγ με τον Ρόου να κάνει το 2-3 με ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα του αθλητή της Μαρσέιγ και να πάρει όλο το παιχνίδι, να πάρει ένα μεγάλο διπλό μέσα στο γήπεδο Λιόν. Από τα καλύτερα παιχνίδια φέτος που έχουμε δει σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και από τα καλύτερα παιχνίδια σίγουρα του γαλλικού πρωταθλήματος όλης της σεζόν. Και μάλιστα αυτό το διπλό σημαίνει ότι η Μαρσέιγ φτάνει τη Μονακό και την Παρί στην κορυφή. Γιατί η Παρί υποχρεώθηκε στο πρώτο της στραβοπάτημα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν. Έμεινε στην ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Ρένς. Με τον Ντεμπελέ πάντως σκοράρει και πάλι. Έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια μια έφεση στο σκοράρισμα που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ή τουλάχιστον εντάξει, για να μην είμαστε υπερβολικοί, μια βελτίωση ως προς αυτό το τομέα. Και είναι και η Μονακό στην κορυφή. Νίξε με 3-1 τη Χάβρη. Μονακό η οποία έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση σε όλους στο παιχνίδι της πρεμιέρας του Champions League με την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνδικών για τους Καταλανούς, γιατί έμειναν πολύ νωρίς με παίχτη λιγότερο. Αλλά ήταν και μια πολύ καλή εμφάνιση συνολικά της Μονακό, της ομάδας του Άντι Χούτερ. Πήρε αυτό το παιχνίδι με γκολ του Ακλιούς στο 16 και του Ηλενικένα στο 71, και ενώ είχε ισοφαρίσει ενδιάμεσα ο Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε αρκετές φορές στα παιχνίδια της πρεμιέρας του Champions League, ήταν μια νέα εμπειρία
το να βλέπεις το νέο αυτό Champions League να ξεκινάει, το νέο φορμά, το οποίο το αναλύσαμε και στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας και είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Αναφερθήκαμε ακόμα και στις αλλαγές που θα έρθουν πιο μετά, στα νοκάουτ δηλαδή, και όχι μόνο στις αλλαγές που είναι πολλές όσον αφορά αυτή την πρώτη φάση. Η αλήθεια είναι ότι νιώσαμε την αλλαγή και το λέω αυτό από ποια άποψη. Είδαμε κάποιες ομάδες να μπαίνουν γρήγορα στο κλίμα και να κυνηγάνε όταν είχαν την ευκαιρία τα πολλά γκολ. Και λέω να μπαίνουν γρήγορα στο κλίμα γιατί πλέον το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες που προσωπικά πιστεύω θα προκύψουν αρκετές από τη στιγμή που δεν παίζουν όλες οι ομάδες με όλες είναι τα περισσότερα γκολ, καλύτερη διαφορά τερμάτων. Το κατάλαβε φυσικά η Bayern η οποία έβαλε 9 γκολ στην Dynamo Zagreb στο Μόναχο και έσπασε ρεκόρ, η μοναδική ομάδα που φτάνει τα 9 γκολ σε ένα παιχνίδι στο Champions League. Μέχρι στιγμής ρεκόρ ήταν τα 8 γκολ. 8 έχει βάλει και η Liverpool στην Μπεσίκτα στο 2007, έχει νικήσει με 8-0. 8 έχει βάλει και η Dortmund στην Λέγκια, έχει νικήσει με 8-4. Η Μονακό στη Λα Κορούνια έχει νικήσει με 8-3 σε έναν όμιλο τότε που ήταν και ο Ολυμπιακός. Αλλά 9 γκολ δεν έχει βάλει καμία. Δεν είναι ρεκόρ διαφοράς. Τα 7 τέρματα διαφορά με τα οποία νίκησε. Το ρεκόρ είναι το 8 γκολ διαφορά, αλλά είναι ρεκόρ σκοραρίσματος από μια ομάδα. Η Bayern δηλαδή είδε την ευκαιρία να παρουσιάζεται μπροστά της, έτσι κι αλλιώς οι γερμανικές ομάδες σταματάνε ποτέ, βάζουν όσα περισσότερα γκολ μπορούν, και έβαλε 9 στην Dynamo Zagreb. Η Real έτρεξε, όπως είδατε, και ενώ ήταν μπροστά με 2-1, να πετύχει και τρίτο γκολ που το πέτυχε τελικά ο Έντρικ στο μάτς με τη Στουτγκάρδη, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Η Leverkusen, άλλη μια γερμανική ομάδα, έβαλε και αυτή 4 γκολ στην Feyenoord, παράσταση στο Rotterdam. Η Dortmund, ενώ ήταν για αρκετή ώρα στο 0 κολλημένη στο Βέλγιο, κόντρα στην Club Brugge, νίκησε τελικά με 0-3, προσπάθησε δηλαδή στο τέλος να βάλει και αυτή όσα περισσότερα γκολ μπορούσε, 2 γκολ με τον Bayern Gittens, 1 με τον Γκυρασί με πέναλτι. Και από εκεί πέρα βέβαια είδαμε και ομάδες οι οποίες δυσκολεύτηκαν από το ξεκίνημα κιόλας και αυτό είναι και απόρρια των πολλών δυνατών παιχνιδιών που ξεκινάνε ήδη από την αρχή. Δηλαδή η City έμεινε στο 0 με την Inter, πήρε ήδη από την Πρεμιέρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Η Milan έχασε με 1-3 από τη Liverpool, πολύ πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Η Liverpool, πολύ πιο ομάδα, πολύ πιο φορμαρισμένη, νομίζω ήταν ένα λογικό αποτέλεσμα βάσει της εικόνας των δύο ομάδων τώρα στα πρώτα μάτς, αυτό στο San Siro και φυσικά μια πολύ σπουδαία νίκη της Liverpool του Slot που εμένα προσωπικά και νομίζω και πολλών ακόμη μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση ήδη από το ξεκίνημα. Και η Arsenal δυσκολεύτηκε στην έδρα της Αταλάντα, δεν έχει και τον Ødegaard και με ότι αυτό συνεπάγεται και στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι της, δεν έκανε και πολλές προσπάθειες, η αλήθεια είναι να πάρει την νίκη στην Ιταλία. Στο τέλος έφυγε με μια ισοπαλία που την αφήνει ενδεχομένως ικανοποιημένη και η Ατλέτικο δυσκολεύτηκε με τη Λειψία. Νίκησε 2-1 στο τέλος με τον γκολ του Χιμένες. Το θέμα είναι ότι οι ομάδες που δεν κατάφεραν να νικήσουν, η Γιουβέντους νίκησε 3-1 Ετχόβεν, όπως είπαμε, οι ομάδες που δεν κατάφεραν να νικήσουν, δεν πιστεύω ότι έμειναν και απόλυτα ικανοποιημένες. Γνωρίζουν ότι τα παιχνίδια βέβαια είναι περισσότερα και ενδεχομένως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για βαθμούς, αλλά γνωρίζουν και ότι ο ανταγωνισμός πλέον είναι πολύ μεγαλύτερος. Γιατί πλέον με τα νέα δεδομένα έχεις να ανταγωνιστείς όλες τις ομάδες και τις 35 υπόλοιπες του τουρνουά, 36 είναι συνολικά. Επομένως, μία ισοπαλία σε τη στιγμή που οι άλλοι έχουν νικήσει μπορεί να σε αφήσει από την αρχή λίγο πίσω, όπως άφησε ας πούμε τη City και την Arsenal. Και αυτό μπορεί στο τέλος να κάνει την διαφορά. Βέβαια, δύσκολα παιχνίδια θα έρθουν για όλες τις ομάδες, έτσι όπως είναι το σύστημα. Και είναι μια φάση αυτή η League Phase, όπως λέει τα πλήρω, η πρώτη φάση του Champions League, που έχει ακόμη αρκετό ψωμί, νομίζω τελειώνει τέλη Γενάρη. Θα υπάρχει μια μικρή χειμερινή διακοπή, μικρή σε σχέση με άλλες χρονιές, 40 ημερών. Και οι τελευταίες διαγωνιστικές θα γίνουν τέλη Γενάρη. Επομένως έχουμε να δούμε πολλά από το Champions League, απλά αναφερθήκαμε τώρα σε κάποιες πρώτες εντυπώσεις, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε την πρεμιέρα της νέας πλέον αυτής διοργάνωσης. Ήταν αποκλειστικά εβδομάδα Champions League.
η προηγούμενη που πέρασε, όπως είναι αποκλειστικά από ομάδα Europa League αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Σε δύο μέρες απλωμένη η πρώτη αγωνιστική του Europa League, Τετάρτη και Πέμπτη, και είναι και οι δύο με πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Γαλατασαράι, δίνει το ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να δώσει στο φετινό Europa League. Ξεκινάει δηλαδή στα βαθιά, ξεκινάει στα δύσκολα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει εκτός με την Γαλατασαράι, υποδέχεται τη Στεάω Βουκουρεστίου, με την οποία θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Αλλά εκτός έδρας θα παίξει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ την υποδέχεται στην Τούμπα. Έχει ξανά εντός έδρας παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιζέν. Πάει στο Old Trafford να παίξει με τη Manchester United. Αυτά τα δύο μάτσα εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ είναι πραγματικά τεράστια. Στην Τουρκία με τη Γαλατά και στην Αγγλία με την Manchester United. Παίζει εκτός με την Ρίγα Σκουτμπόλα, εντάξει, σε ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρει. Παίζει εντός με την Φερεντσβάρος και τον Γενάρη εντός με την Σλάβια Πράγας, εκτός με τη Real Sociedad, και άλλο απαιτητικό εκτός έδρας μάτς για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, για την Γαλατασαράι τι να πούμε, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα που κάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια μεγάλες επενδύσεις. Δυνάμωσε ακόμη περισσότερο τη γραμμή κρούσης της με την απόκτηση του Όσιμεν. Εκμεταλλευόμενη όλη αυτή την ιστορία με την Όσιμεν και το γεγονός ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να βρει ομάδα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κυρίως στην Αγγλία, όπου φλέρταρε έντονα με την Τσέλσι. Τον πήρε ως δανεικό από την Νάπολη. Δεν θα παίξω η Κάρδια, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το μάτς με τη Γαλατά. Η Γαλατά, η οποία προέρχεται και από μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τη Φενέρ αυτό το Σαββατοκύριακο, στο μεγάλο ντέρμπι του τουρκικού ποδοσφαίρου. Νίκησε 1-3 στην έδρα, μάλιστα, της ομάδας του Ζωζέ Μουρίνιο, της νέας ομάδας του Ζωζέ Μουρίνιο, της Φενέρμπαχτσε. Και καταλαβαίνετε ότι μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, θα μπει σε αυτό το παιχνίδι και με ψυχολογία. Εντάξει, με ψυχολογία που πηγαίνει και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, πρωτοπόρος της Super League είναι. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά αυξημένης δυσκολίας. Ό,τι πάρει ο ΠΑΟΚ από αυτό το μάτς, εννοείται, θα είναι μεγάλο κέρδος. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό, να πάρει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του και να κυνηγήσει ό,τι μπορεί στα εκτός. Και ο Ολυμπιακός μια μέρα μετά δοκιμάζεται στο γήπεδο της Λιόν. Είπαμε για την Λιόν προηγουμένως και για τον τρόπο με τον οποίο έχασε το παιχνίδι με τη Μαρσέη στο πρόσφατο ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κακό ρόστερ, έχει προβληματίσει, η αλήθεια είναι, με τις εμφανίσεις της σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Το ότι έχασε ένα μάτς το οποίο από το 5ο λεπτό ήταν μέχρι παραπάνω, λέει πολλά και για το χαρακτήρα της ομάδας αυτής, τουλάχιστον για την ώρα μέσα στην χρονιά, σε αυτό το κομμάτι της χρονιάς. Αλλά και ο Ολυμπιακός, τα είπαμε και προηγουμένως, δεν πηγαίνει και αυτό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να παίξει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από το θρίαμβο στη Φιλαδέλφια και εκείνο τον νικηφόρο τελικό του Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα στα τέλη του περασμένου Μαΐου, 29 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε προκριματικά, κατευθείαν συμμετέχει στο Europa League. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι αυτό για τους ερυθρόλευκους. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο Μεντιλίμπαρ πρώτον να φτιάξει την ψυχολογία των παιχτών του και δεύτερον να βρει έναν τρόπο ο Ολυμπιακός να γίνεται πιο αποτελεσματικός και πιο δημιουργικός στα παιχνίδια του. Ίσως το γεγονός ότι είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό αυξημένης δυσκολίας και το ότι η Λιόν, πιθανολογώ εγώ, δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει το παιχνίδι, αλλά πιθανολογώ ότι θα αναγκαστεί να βγει μπροστά για να επιτεθεί, παίζει και στην έδρα της, ίσως ευνοεί στον Ολυμπιακό να τη χτυπήσει στην κόντρα. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι έχει πρόβλημα στα παιχνίδια που καλείται να φτιάξει ο ίδιος παιχνίδι, να αντιμετωπίσει τις κλειστές άμυνες, και το είδαμε φυσικά και στο έπακρο αυτό, στο μάτς με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκη πριν από 9 μέρες. Με συγχωρείτε. Θα δούμε αν η συνθήκη αυτή του αγώνα ευνοεί στον Ολυμπιακό. Ισχύει ότι ακριβώς πάμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια εντός έδρας, έτσι όπως είναι πλέον και φτιαγμένη η διοργάνωση του Europa League, και να κυνηγήσει ό,τι καλό μπορεί στα εκτός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει τώρα με τη Λιόν έξω, στη συνέχεια αποδέχεται την Μπράγκα. Παίζει έξω με τη Μάλμε. Αποδέχεται τους Rangers. Παίζει έξω με την Steaua.
μέσα με την Ατβέντε, έξω με την Πόρτο και μέσα με την Καραμπάκ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του. Με πρόχειρους υπολογισμούς που έχουν γίνει, οι 12 με 15 βαθμοί ίσως να είναι αρκετοί για μια ομάδα για να τις εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα. Όπου οκτάδα σημαίνει δεν έχεις να παίξεις έναν έξτρα γύρο στους 16, γλιτώνεις και δύο παιχνίδια, είσαι κατευθείαν έναν έξτρα γύρο στα play-off, με συγχωρείτε, για να μπεις 16, γλιτώνεις δύο παιχνίδια, είσαι κατευθείαν στη φάση των 16. Αν πάρεις τα εντός έδρας μάτς και φτάσεις στους 12 βαθμούς και διεκδικήσεις και ό,τι καλύτερο μπορείς τα εντός έδρας, πιστεύω ότι φτάνεις στο στόχο των 14-15 βαθμών. Αλλά φυσικά αυτά όλα είναι στην θεωρία, αυτά όλα είναι στα χαρτιά, δεν μπορεί κανείς να προεξοπλίσει από τώρα τι θα γίνει, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα τους στο Europa League αυτή την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη την επόμενη εβδομάδα, παίζοντας στην έδρα της Μπάνια Λούκα, στη Βοσνία, στην δική του έναρξη στο Conference. Αυτά λοιπόν. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα τέλειωσε και το παιχνίδι του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του Super League 2, στην Τρίπολη, κόντρα στην Αστέρα Τρίπολης Β, 0-0 ήρθε το μάτς. Ξεκινάει με λευκή ισοπαλία ο Πανιώνιος την σεζόν. Πανιώνιος ο οποίος πάει να ταράξει και τα μεταγραφικά νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου τώρα προς το φινάλε, γιατί πάει να κάνει δικό του τον Ντένις Τσερίσεφ, όπως γνωστοποίησε και η ΠΑΕ με ενημέρωσή της χθες το βράδυ. Τσερίσεφ ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτη, στη Βιγιαρεάλ, στη Βαλένθια. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη Βενέτσια, τώρα ήταν χωρίς ομάδα, έχει μείνει ελεύθερος. Δεν είναι στο πικ της καριέρας του προφανώς. Αλλά είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής που για τα δεδομένα της Super League 2 θα είναι όχι απλά πολυτέλεια, αν δείξει δείγματα δηλαδή της ποιότητάς του, θα είναι κάτι πραγματικά το εκπληκτικό να έρθει ένας τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα για να παίξει στη Β' Εθνική, στη δεύτερη κατηγορία μάλιστα. Έχει κάνει και φοβερό μουντιάλ ο Τσερίσεφ, έχει 33 συμμετοχές με την Εθνική Ρωσία και κάνει ένα φοβερό μουντιάλ το 2018 στην Ρωσία, στην χώρα του μέσα, τότε που οι Ρώσοι είχαν φτάσει μέχρι τους 8, αν θυμάμαι σωστά, ναι. Είχαν αποκλειστεί από τους Κροάτες μετέπειτα φιναλίστ και είχαν αποκλείσει και τους Ισπανούς στα πέναλτι φάση των 16. Και βάλει ένα φοβερό γκολ με την Κροατία στον πρώτο τελικό. Αν δεν απατάει η μνήμη μου, νομίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι ήταν. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ξαναλέω, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, θα έχουμε πολλά να πούμε και την επόμενη Δευτέρα, 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, έχουμε ξανά εκπομπή εδώ. Πάντα θα είμαστε μαζί, εκτός απρόπτου, κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 8, μία ωρίτσα, εδώ στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μύρης, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού της Νέας Μύρης, στην STV. Ο Ανδρέας Λεκάξης ήταν στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσαμε ωραία αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα εύχομαι, καλό βράδυ Δευτέρας και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας.